Τον τελευταίο καιρό, τέλη Ιανουαρίου του 2019, το Ισραήλ φλέγεται επίσης από ένα σκάνδαλο μέσα στο λεγόμενο δικαστικό χώρο της δικαιοσύνης του Ισραήλ. Και αυτό γιατί βγήκε στη φόρα ότι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους μέσα στο δικαστικό σύστημα, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο βασικός υπεύθυνος για να τοποθετεί ανώτατους δικαστές και δικαστές γενικά στα Ισραηλινά δικαστήρια σε ανώτερες θέσεις, ο λεγόμενος Έφη Εφράιμ Ναβέ, ο τύπος αυτός ήταν χωμένος μέσα σε πάρα πολλά σεξουαλικά σκάνδαλα, όπου πρότεινε σε διάφορες δικαστικούς και σε διάφορες δικηγόρους γυναίκες στο Ισραήλ ότι αν θέλουν να πάρουν προαγωγή να προσφέρουν σεξ σε αυτόν ή και σε κάποιους άλλους από ό,τι φαίνεται. Έτσι λοιπόν βγαίνει αυτή η ιστορία στη φορά και ήδη από τώρα αυτοί οι οποίοι έχουν σχέση με αυτήν την ιστορία, κάποιες από τις δικηγόρους βγαίνουν και λένε ότι αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Προσέξτε, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μιλάμε λοιπόν για ένα δικαστικό σύστημα δικαιοσύνης στο Ισραήλ εντελώς σάπιο. Πράγμα το οποίο το γνωρίζαμε εδώ και καιρό. Αλλά φυσικά ίσως δεν καταλαβαίναμε το πόσο σάπιο πρόκειται. Ήδη εδώ και καιρό ξέρουμε ότι το λεγόμενο δικαστικό σύστημα ή το σύστημα δικαιοσύνης ή η εισαγγελία στο Ισραήλ, το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, είναι μία χούντα liberal αριστερών προδοτών εθνομηδενιστών που πολεμούν εναντίον του εβραϊκού κράτους, εναντίον του εβραϊκού λαού και εναντίον της εβραϊκής πίστης με όλη τους την δύναμη. Καλυμμένα συνήθως, αλλά μερικές φορές και απροκάλυπτα. Μιλάμε για μια χούντα η οποία κυριαρχεί μέσα στο Ισραήλ και είναι εκείνη η οποία πραγματικά βάζει τους όρους τι θα γίνει πραγματικά μέσα στο εβραϊκό κράτος. Μην γελιόμαστε. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, οι Ισραηλινές κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα το ουσιαστικό. Εδώ η Υπουργός Δικαιοσύνης, η τελευταία, η Αγγέλα Τσακέντ, προσπάθησε λίγο να αλλάξει κάποια πράγματα, λίγο. Και πέσαν πάνω να τη φάνε στο λεγόμενο δικαστικό σύστημα και στο ανώτατο δικαστήριο. Και υπάρχουν τόσες πολλές βρώμικες υποθέσεις που εκεί πέρα, εάν δεν είσαι ακροαριστερός και αν δεν υπηρετείς την αριστερή liberal agenda, δεν προωθείσαι. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται και τώρα, εάν δεν κάθεσαι σεξουαλικά σε κάποιους, δεν προωθείσαι. Αν μη τι άλλο είναι τόσο ιδιαίτερο το θέμα όταν έρχεται ο τόμος του βαβυλωνιακού Ταλμούντ, το Μασέχετ Σαχεντρίν, ο τόμος Σαχεντρίν. Σελίδα 97α. Όπου εκεί πέρα σου λέει ότι πριν τον ερχόμο του Μεσσία, πριν την εμφάνιση του Μπεν Δαβίδ, του γιου του Δαβίδ, του Μεσσία, του απογόνου του Δαβίδ, εκεί σου φαίνει κάποια σημάδια που θα υπάρχουν σε εκείνη την εποχή και σου λέει ότι ένα από αυτά τα βασικά σημάδια θα είναι ότι τα δικαστήρια θα καταλήξουν να είναι πορνεία. Beta vad ye lesnut, όπως γράφει. Προσέξτε, beta vad που είναι τα δικαστήρια θα γίνουν πορνεία. Θα γίνουν οίκοι ανοχής. Και όταν το διαβάζαμε αυτό, φυσικά πηγαίναμε ίσως με την έννοια αλληγορικά ή μεταφορικά. Ελάτε όμως που βγαίνει τόσο κυριολεκτικά ακόμα. Αυτό που χιλιάδες χρόνια πριν προέβλεψε το Ταλμούντ, το βαβυλωνιακό Ταλμούντ. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί προσπαθούν κάποιοι τώρα να τον καλύψουν το λεγόμενο Ναβέ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τον αφήσαν ήδη ελεύθερο μέχρι να φανεί και τα λοιπά. Άλλους Εβραίους για και καλά. Αν είσαι θρησκευόμενος Εβραίος κάτοικος της Ιουδαίας και Σαμάριας που υποτίθεται έχεις κάνει κάτι εναντίον των Αράβων, σιγά μη σε αφήσουν ελεύθερο. Αλλά αυτούς ξέρουν κατευθείαν να τους βρίσκουν διάφορα ελαφρυντικά. Και όπως είπαμε, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί θα προσπαθήσουν τώρα κάποιοι να το καλύψουν και να μην φανούν τι άλλο υπάρχει από κάτω. Εντάξει. Αλλά τα λέμε όλα αυτά για να ξεκαθαρίζουμε ότι μετά, πώς εμείς οι απλοί πιστοί Εβραίοι, Ορθόδοξοι Εβραίοι, πατριώτες Ισραηλινοί, αληθινοί σιωνιστές,
Πώς εμείς έχουμε εμπιστοσύνη σε δικαστικό σύστημα που μετά έχετε και καλά να μας δικάσετε τα δικά μας ανήλικα παιδιά των εβραϊκών επικισμών και καλά ως Εβραίους τρομοκράτες εναντίον του αραβαϊχθρού για πράγματα απλά βανδαλισμών, εντάξει. Ή πώς έχουμε εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο σύστημα που έχετε μετά να καταδικάσει και καλά και να κατηγορήσει τον Βινιαμίν Νετανιάου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και καλά για διάφορα σκάνδαλα οικονομικά. Αφού αυτοί οι τύποι από μόνοι τους είναι σάπιοι. Μπορεί κάποιος να σου έχει εμπιστοσύνη? Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Έτσι ώστε να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα και με τη βοήθεια του Θεού, εμείς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτό το σάπιο δικαστικό σύστημα, σε αυτό το λεγόμενο ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, που όπως έλεγε και ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ, ευλογημένη μνήμη του, αυτό το. Δεν πρέπει να το λέμε ανώτατο δικαστήριο, αλλά δικαστήριο του κάτω κόσμου. Οκ, okay, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη, κανένα σεβασμό σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το σάπιο σύστημα, και θέλουμε να αλλάξει αυτό το σύστημα και να δούμε με τη βοήθεια Θεού στη θέση αυτού του λεγόμενου ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ να σηκώνεται το ανώτατο δικαστήριο, το αληθινό εβραϊκό ανώτατο δικαστήριο, ραβινικό δικαστήριο του Σαχεντρίν, του μεγάλου συνεδρίου. Με τη βοήθεια του Θεού γρήγορα στις ημέρες μας, όσο καιρό και αν πάρει, σιγά σιγά, αλλά σταθερά προχωράμε προς αυτό το στόχο, έτσι ώστε να δούμε ένα αληθινό εβραϊκό κράτος με νόμο την Τωρά, με ένα Σαχεντρίν να βασιλεύει, με ένα βασιλιά Μεσσία, με ένα Μπεν Νταβίδ ακριβώς, έναν απόγονο αληθινό του βασιλιά Νταβίδ, και όχι όλο αυτό το δίθεν υποκριτικό σάπιο σύστημα της liberal αριστερίλας. Με τη βοήθεια.